Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ανδρών και Γυναικών Αμβροσίας «Οι Ακρίτες» το Σάββατο το βράδυ με ιδιαίτερη επιτυχία. Μια εκδήλωση που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Όποτε πηγαίνω στην Αμβροσία, θυμάμαι εκείνο που μάθαμε στη μυθολογία, ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου τρεφόντουσαν με την Αμβροσία. Και έτσι λοιπόν σήμερα μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να σας το καταθέσω, αλλά και να πω αυτό το οποίο να συνεχίσω μάλλον από εκείνα τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά και ο κύριος Καρίντος για την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Έτσι, αυτή είναι η δική μας Αμβροσία. Από εκεί θα χορτάσουμε και από εκεί θα ξεδιψάσουμε. Σε μια πολύ όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ η καθιερωμένη εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμβροσίας «Οι Ακρίτες». Η εκδήλωση ξεκίνησε με την Κοπή της Βασιλόπιτας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα. Και στη συνέχεια απίφθηναν χαιρετισμό τοπικοί φορείς αλλά και υποψήφιοι βουλευτές όπως ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Δήμητρης Χαρίτου, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ο Κυριάκος Γεροντόπουλος από τον Εύρο, η Βούλα Ελευθεριάδου, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ροδόπης και ο Σταμάτης Κουρούδης, υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι στον Ομό Ροδόπης. Και βέβαια φέτος έδωσε το παρόν στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Συλλόγου Ακριτών ο κύριος Γιώργος Κρεμλής, διευθυντικός τέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως και από την αντιπολίτευση της Αμοθράκης μέσα από την παρουσία της κυρίας Αντωνάκη. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης φρόντισε η δραστήρια πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Καραγιάννη. Καλώς ήρθατε για άλλη μια χρονιά. Βρίσκεστε εδώ στην εκπομπή σας. Να μας πείτε τα συναισθήματά σας. Καλώς σας βρήκα. Η παρουσία μας στην Κοπή της Πίτας των Ακριτών αυτή την περίοδο κάθε χρόνο έχει πλέον γίνει έθιμο. Ερχόμαστε με χαρά στις εκδηλώσεις αυτές, όπου οι επαφές πλέον έχουν εξελιχθεί σε φιλικές επαφές. Και βέβαια σε μια προσπάθεια στήριξης της πρωτοβουλίας και των πρωτοβουλειών των Ακριτών, οι οποίοι διατηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, προάγουν τον πολιτισμό και θα έλεγα προβάλλουν και τα έθιμά μας και εκτός Ελλάδος, μια που οι Ακρίτες, όπως ξέρετε, και το χορευτικό των Ακριτών έχουν συμμετάσχει σε χορευτικά φεστιβάλ σε άλλες χώρες, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στη Ρουμανία, όπου μεταφέρουν και τα μηνύματα του ελληνισμού και των ηθών και των εθήμων μας. Και πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε αυτά τα ήθη και τα έθιμα και να τα διατηρούμε και στους νεότερους? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι είναι θεματοφύλακες των παραδόσεων και το ευχάριστο είναι ότι στους Ακρίτες συμμετέχουν τώρα και νέα παιδιά, πράγμα που δείχνει ότι μεταλαμπαδεύονται αυτές οι αξίες και διατηρούνται πραγματικά τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, ειδικά σε αυτήν την περιοχή της χώρας, η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Πραγματικά με συγκίνηση συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Καταφέρνει η κυρία Καραγιάννη να μαζεύει πολλές προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο χώρο αυτό. Καθότι είναι και πατριώτησά μου από τη Σαμοθράκη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά τέτοιες μέρες όμως, έτσι που έχει αλλάξει η χρονιά, κάθε φορά σκέπτομαι ποια είναι η καλύτερη ευχή. Πρώτα απ' όλα υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, χαρά, χρόνια καλότυχα και δημιουργικά. Και εύχομαι στην εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε ο Έλληνας να ψηφίσει με σύνεση για το καλύτερο της χώρας μας. Να μας πείτε έτσι και για την σημαντικότητα που έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην διατήρηση των εθήμων, των παραδόσεων και όλων αυτών. Και ειδικά ο Σύλλογος Ακρίτες κατάφερε και μεταφέρει
την ελληνική παράδοση, την ελληνική μουσική σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων, όπου συμμετέχει με τις δραστηριότητες του, με τα παραδοσιακά αγγλικά που φτιάχνουν εδώ οι κυρίες του Συλλόγου και τα προσφέρουν πάντοτε, δεν τα πουλάνε και τα προσφέρουν πάντοτε σε όλες τις χώρες όπου επισκέπτονται. Τώρα τελευταία είχαν πάει η Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν, να μεταφέρεται η ελληνική παράδοση σε όλες τις χώρες εδώ γύρω. Και όχι μόνο, έτσι. Πρώτον θέλω να σας πω σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το μόνο που έχω να ευχηθώ υγεία. Τα άλλα παιδιά θα έρθουν μόνα τους. Και συγχαρητήρια στο κανάλι σας, γιατί χρόνια και χρόνια είστε εκεί και πρέπει να σταθείτε καλά. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχαμε νέα να μαθαίνουμε. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μας πείτε όμως για την σημερινή διοργάνωση. Η σημερινή διοργάνωση είναι για δύο οικογένειες που δεν έχουν ούτε πετρέλαιο να βάλουν στο σπίτι τους. Εμείς, δόξα τω Θεώ, λίγο πετρέλαιο έχουμε, λίγο ψωμάκι έχουμε, δουλεύουμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν δύο οικογένειες που τις έχουμε δει, τις έχουμε βοηθήσει, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Για την Κομωτινή μιλάμε, για τον Ομό Ροδόπης, αλλά είναι σε χωριά. Δεν θέλουμε να τα ανακοινώσουμε, γιατί δεν πρέπει. Και πρέπει να σταθούν και αυτή η οικογένεια ψηλά, γιατί κάποτε ήταν από τις καλές οικογένειες, αλλά δυστυχώς ο θάνατος τους είδε στο κατόφλι τους και τους μπρόλα. Και έτσι μείνανε οι άνθρωποι. Μάλιστα, πάμε όμως και σε κάτι πιο ευχάριστο, ναι. Πιο αισιόδοξο, να μας πείτε σήμερα για την ορχήστρα, σήμερα, το χορευτικό σας. Σήμερα έχουμε το χορευτικό Σαμοθράκης, έχω το δικό μου το χορευτικό που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Κρεμλή από τις Βρυξέλλες που ήρθε, θα ερχόταν και από την Τουρκία, αλλά δυστυχώς γυρίσανε πίσω λόγω χιόνια. Δεν μπορούσαν να τους άφησαν κακοκαιρία και γυρίσανε πίσω. Και από τη Βουλγαρία γυρίσαν πίσω, μου πήραν τηλέφωνο, με ευχηθήκανε. Μου είπανε του χρόνου πιστεύουμε να είναι καλύτερα και εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνουν τον κόπο και ξεκινήσανε από τις πατρίδες τους. Δηλαδή θα δώσουμε τα πάντα σήμερα να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτός ο χρόνος δεν είναι ευχάριστος, να μην διδαχθούμε δυστυχίες. Και εύχομαι στους πολιτικούς να βάλουν μυαλό και να αφήσουν τα μεγαλεία και να αφήσουν τις τσέπες γεμάτα, να δουν το λαό που αυτή τη στιγμή δυστυχάει ο λαός. Πολύ δυστυχάει. Και λυπάμαι που βλέπω ανθρώπους που είχαν αξιοπρέπεια και σήμερα δεν έχουν ούτε σπίτι να μείνουν. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω τις κυρίες και το διοικητικό μου συμβούλιο. Θα ευχαριστήσω όλον τον κόσμο σήμερα που είναι εδώ και μας στέκονται. Το χορευτικό το δικό μου, το χορευτικό της Σαμοθράκης και το κανάλι τον κύριο Μαλούση που είναι οργανωτής στο σύλλογό μας, τον ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και κάποιον άγνωστο που μας έδωσε κάτι, ένα ποσό, τον κύριο Λαγάκη, τον κύριο Δουλιέρη. Θέλω να τους ευχαριστήσω και κάποιος άγνωστος που δεν θέλει το όνομά του. Δύο είναι οι άγνωστοι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εύχομαι καλές δουλειές, τους εύχομαι στην οικογένειά τους υγεία, χαρά και ευτυχία. Και σε εσάς σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Την εκδήλωση άνοιξαν με χορούς από τη Θράκη οι γυναίκες μέλη του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου τόσο της Αμβροσίας όσο και της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια. Σε μια εκδήλωση που να τονίσουμε είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Λίμω τζαμπί Παρίσι στο μπαχτσέ μου. Η Παρίσι στο μπαχτσέ μου τζαμπού κολλίζω μαύρο δάκρυ. Σαν το δέντρο τζαν και πίσα τα φύλλα.
Συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Κρεμλής, διευθυντικός τέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές. Θα έλεγα ότι οι επικείμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της χώρας και για την πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης είναι εξαιρετικά σημαντική. Το ευρώ πρέπει να το διαφυλάξουμε πάση θυσία και υπό την έννοια αυτή χρειάζεται συσπήρωση, σύνεση και θα έλεγα μια οικουμενική προσέγγιση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Βέβαια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και υπό την έννοια αυτή αυτό καθιστά το εγχείρημα ακόμη πιο δύσκολο, διότι αν η Ευρώπη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο γενναιόδορη ή πιο υποστηρικτική προς την Ελλάδα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς, χρειάζεται μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή προσπάθεια ώστε να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας και να καταμεριστούν τα βάρη πιο δίκαια και κυρίως να καταπολεμηθεί η ανεργία και κυρίως η ανεργία των νέων. Όλα αυτά είναι μείζωνα
διακυβεύματα χρειάζονται συνένεση, εθνική συσπήρωση και θα έλεγα ομοψυχία. Ειδικά ομοψυχία αυτή την περίοδο και συνένεση που είναι πολύ σημαντικά ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο διατροφολόγος και διαιτολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολαίδης, ο οποίος αναφέρεται στη σωστή διατροφή, αλλά και στα εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας των παιδιών στην Ελλάδα. Τις ημέρες των εορτών όλοι φάγαμε λίγο πολύ παραπάνω και αλλάξαμε τις διατροφικές συνήθειές μας. Και σίγουρα έχουν μείνει κάποια κιλά παραπάνω μετά από αυτές τις ημέρες των γιορτών. Πώς θα γίνει να ξαναμπούμε σε ένα σωστό πρόγραμμα ώστε να χάσουμε αυτά τα περιττά κιλά που πήραμε? Σίγουρα όλες τις ημέρες εορτών είναι αυτό που λέμε πάντα ότι είναι τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων. Ουσιαστικά μας καθορίζουν και τον τρόπο της ζωής μας. Όλοι λίγο φάγαμε λίγο παραπάνω, μπορεί να έπιαμε λίγο παραπάνω, μειώσαμε την κινητικότητά μας, θέλαμε λίγο να χαλαρώσουμε, αλλά δυστυχώς δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε την έννοια του οργανισμού μας. Δηλαδή ότι ναι μεν εμείς μπορεί ψυχικά και σωματικά να αισθανόμασταν ότι περνούσαμε καλά, το καλό όμως, εισαγωγικά το καλό, μπορεί να φέρει αρνητικές συνέπειες στην όλη διαδικασία του οργανισμού και κυρίως στα ζωτικά μας όργανα. Οπότε μετά από αυτό το 15ήμερο που ουσιαστικά το συνδυάζουμε και με τα Χριστούγεννα, με την Πρωτοχρονιά, με τα Θεοφάνεια, που όλοι μας βγήκαμε λίγο παραπάνω κτλ. Και προσλάβαμε ποσότητες τροφίμων, οι οποίες ουσιαστικά δεν ήταν και τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας. Πλέον ο οργανισμός πρέπει να μπει σε μια διαδικασία σε εισαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο όρος της αποτοξίνωσης, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Οπότε είναι καλό να μπορέσουμε, το πρώτο στάδιο είναι να μπορέσουμε ουσιαστικά στον οργανισμό μας να τον αποτοξινώσουμε από τις τροφές οι οποίες προήρθαν κυρίως από κρέατα, μεγάλη περιεκτικότητα πρωτεϊνούχων τροφών. Δυστυχώς όμως η πρωτεΐνη αυτή δεν ήρθε με σωστό τρόπο μαγειρέματος, γιατί αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, εγώ μπορεί να φάω μια ωραία μοσχαρίσια μπριζόλα, αλλά έχει πολύ διαφορετική θρεπτική αξία αν τη χρησιμοποιήσω στο γκριλ ή στο φούρνο μου, από την να χρησιμοποιήσω τρώγοντας μια τηγανητή μπριζόλα ή ένα κοτόπουλο φιλέτο. Άρα δηλαδή, γιατί ουσιαστικά τριπλασιάζω τις θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνω και τις μετατρέπω σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία δυστυχώς έχουν πολύ δυσμενή συνέπεια στον ίδιο μας τον οργανισμό. Άρα εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε πρώτα να εξισορροπήσουμε ξανά τη διατροφή μας, δηλαδή να βάλουμε πάρα πολλά λαχανικά, να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ τα όσπρια που μπορούμε να πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά και από βιταμίνες και από χνηστοιχεία, να πάρουμε τις πρωτεΐνες που θέλουμε, φυτικής προέλευσης πρωτεΐνης, όχι τόσο ζωτικής, να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο λίγο το ψάρι. Δηλαδή ουσιαστικά να μπούμε σε έναν τρόπο όπου θα δώσουμε τη σωστή παροχή ενέργειας στον οργανισμό, να εντάξουμε πάρα πολλά λαχανικά, όπως είπα και πριν, να εντάξουμε τα φρούτα μας ξανά και από την άλλη να μπορέσουμε όλες αυτές τις ουσιαστικά τις τοξίνες πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε προσλάβει, να μπορέσει ο οργανισμός να τις αποβάλει. Ο οργανισμός τις αποβάλει είτε με τα ούρα είτε με τον υδρότα. Άρα δηλαδή ο υδρότας θα σημαίνει ουσιαστικά και για εμάς τι, κίνηση, άσκηση. Οπότε καλό είναι να σηκωθούμε πλέον από τον καναπέ, να μπούμε σε έναν άλλον λίγο τρόπο ζωής ξανά, να πάμε στο γυμναστήριό μας, να πάμε στο γήπεδό μας, να πάμε στο βουνό μας. Το έχω ξανατονίσει πολλές φορές ότι η Θράκη, η Κομωτινή μας έχει πολύ ωραία μέρη, τα οποία δυστυχώς εμείς ως Κομωτινέοι δεν τα εκμεταλλευόμαστε τόσο. Το βουνό μας είναι μέσα σε 5 λεπτά από εδώ που είμαστε στο κέντρο, θα φτάσουμε στην Ιφαία. Οι θάλασσες μας είναι σε 15 λεπτά. Τα γήπεδά μας υπάρχουν όπως υπάρχουν. Ο κόσμος πρέπει να βγει λίγο, να σηκωθεί από τον καναπέ, να πάει λίγο να περπατήσει, να πάει λίγο να τρέξει, να ποδηλατήσει. Και το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν χρειάζεται να πιέσει τον εαυτό του. Δηλαδή, εγώ θέλω να αποβάλω μέσω της άσκησης το λίπος, αυτό που έχω προσλάβει. Μόνο με χαμηλή ένταση και λίγο διάρκεια μπορώ να το καταφέρω αυτό. Γιατί συνήθως πολλές φορές το αρνητικό στοιχείο για πολλά άτομα είναι ότι λένε δεν είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, ντρέπομαι, φοβάμαι, έχω μια δυσκολία να μπορέσω να πάω να αθληθώ, να ασκηθώ. Όχι, χρειάζεται με το φίλο μας, με την παρέα μας, με το σκύλο μας να βγούμε, να περπατήσουμε σε διάρκεια, σε χαμηλές εντάσεις για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Και βέβαια σημαντικό αρνητικό ρόλο δεν παίζει και το αλκοόλ? Παίζει το αλκοόλ, φυσικά και παίζει το αλκοόλ. Βέβαια, αν είναι μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, που φυσιολογικά πλαίσια θα σημαίνει ότι για έναν άντρα ή για μια κοπέλα, για μια γυναίκα, αν μιλάμε για ένα ποτήρι κρασί για παράδειγμα, αυτό εδώ και κυρίως για εμάς τους άντρες, αν είναι κόκκινο ξηρό κρασί, που είναι αντιθορβωτικό, βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Το να πιούν οι άντρες ένα τσίπουρο για παράδειγμα, χωρίς όμως γλυκάνισο,
Διότι δυστυχώς και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα δύο πιο παραδοσιακά ποτά που είμαστε φημισμένοι σε όλο τον κόσμο, η ρετσίνα και το ούζο, δεν βοηθούν τόσο πολύ στην υγεία του σώματός μας. Δηλαδή και θα ανεβάσουν το ζάχαρο και θα ανεβάσουν την πίεση. Από τη στιγμή όμως που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τσίπουρο χωρίς γλυκάνη, ή το κόκκινο, το ξηρό, το κρασί, με μέτρο, αυτό εδώ μπορεί να έχει ευεργετικές ιδιότητες. Από εκεί και πέρα, το να καθίσει κάποιος και να πιει αλόγιστες ποσότητες, αυτό εδώ σίγουρα σημαίνει αλόγιστες θερμίδες. Δηλαδή, το να καθίσει, για παράδειγμα, το να βγει μία παρέα έξω και να προσλάβει 3-4 ποτά, ουσιαστικά σημαίνει κατά μέσο όρο 1000 θερμίδες. Για να κάψει ένας οργανισμός, όταν μία κοπέλα, μία κυρία έχει 1000-1200 θερμίδες και προσλαμβάνει μόνο από το αλκοόλ τις 1000 θερμίδες μέσα σε ένα 2-3 ώρο, από εκεί και πέρα ουσιαστικά τι γίνεται. Ο μεταβολισμός της μπαίνει σε μία διαδικασία και συσσωρεύονται τόσες πολλές θερμίδες. Δεν μπορεί να μεταβολήσει, δεν μπορεί να κάψει τίποτα. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, να συζητήσουμε αν θέλετε και για το εντυπωσιακό αριθμό ποσοστού των παιδιών με παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ναι, και πλέον έχουμε και τα δικά μας δεδομένα από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και μια τριετία μια πολύ μεγάλη μελέτη πανελλαδικά και στα σχολεία. Εγώ αυτό που τονίζω πάντοτε είναι ότι δυστυχώς τα παιδιά μας είμαστε στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη. Πολύ καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική προσπάθεια από το Χαροκόπιο, από το ΕΒΖΙΝ πρόγραμμα το οποίο υπάρχει σε όλα τα σχολεία για να μπορέσουν ουσιαστικά να αξιολογήσουν τα παιδιά. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Το να πω ότι ένα παιδί είναι παχύσαρκο, ένα είναι υπέρβαρο. Αυτό είναι το δεδομένο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάξει όλη η κοινωνία μας, πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα στο σχολείο, πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Δεν τρέφεται ποτέ μαζί. Η οικογένεια, όλοι είναι πολύ άσχολοι, θα κοιτάξουν. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει ελεύθερος μετά χρόνος για τα παιδιά. Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. Το να μπουν σε μια διαδικασία να αθληθούν πλέον έχει γίνει υπόθεση οικογενειακή. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο πατέρας ή η μητέρα ή ο παππούς ή η γιαγιά να τα πάει σε αθλητικούς χώρους για να μπορέσουν να αθληθούν. Ή το γεγονός ότι τα παιδιά πλέον δεν βγαίνουν έξω σε αυλές, σε γειτονιές να παίξουν, αλλά κάθονται στον υπολογιστή. Κάθονται στον υπολογιστή, κάθονται στο PlayStation. Ναι, και αυτά μπορούν να τα κάνουν. Αλλά δεν υπάρχει το μέτρο. Δεν υπάρχει το μέτρο. Και εμένα ο όλος μου προβληματισμός είναι το γεγονός ότι από τη στιγμή που γνωρίζω κάτι, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Το να πω ότι αυτό που ξεκίνησα και είπα στην αρχή, ότι ναι, μεν μπορεί τα παιδιά μας να λέμε ότι είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης και να το τονίζουμε αυτό. Το θέμα είναι μετά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και οι λύσεις είναι ουσιαστικά να μπούμε και να ενημερώσουμε είτε τους γονείς, να ενημερώσουμε τα παιδιά, να έχουν μια συνεχόμενη ενημέρωση. Όχι δηλαδή να δώσουμε τα στοιχεία και να πούμε ότι ξέρετε τι, βρισκόμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στη δεύτερη θέση. Τα κορίτσια στις ηλικίες από 8 ως 12 βρίσκονται στην τρίτη θέση και τα αγόρια στη δεύτερη θέση. Ναι, αυτό το κατανοούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα είναι, πρέπει να αλλάξει όλος ο τρόπος σκέψης. Αλλά όχι μόνο ούτε της οικογένειας πρέπει να αλλάξει σκέψη και της κοινωνίας πρέπει να αλλάξει σχέση. Το σχολείο πρέπει να πάρει πιο ενεργητικό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή να αρχίσουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να ενημερώνουν τα παιδιά, να ενημερώνουν τους γονείς. Πήγα παλιότερα σε ένα σχολείο, να σου πω ένα παράδειγμα απλό. Και είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση και λέω: ας μην κάνουμε συζήτηση, να καλέσουμε τα παιδιά να δούμε στην πρώτη τάξη γυμνασίου, να δούμε τι πρωινό προσλαμβάνουν στο σπίτι τους. Από τα 35 παιδάκια που ήρθαν με το πρωινό στο σχολείο, τα 2-3 μόνο ήρθαν με ένα φυσικό χυμό και με ένα κουλούρι. Δηλαδή, ακόμα και κρέπες και κρουασάν για πρωινό, σηκώνει τη μητέρα και ετοιμάζει κρέπα στο κοριτσάκι της, το οποίο δυστυχώς το κοριτσάκι, έτσι όπως το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε, δεν ήταν στα φυσιολογικά κιλά. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι πρώτου ή δευτέρου βαθμού παχυσαρκίας, και όμως η μητέρα, για να μπορέσει να του ικανοποιήσει τις σωματικές ανάγκες, ψυχικές ανάγκες, γιατί παίζει και εκεί πολύ μεγάλο ρόλο, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι ένα πολυσύθετο φαινόμενο, το οποίο όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στο να μπορέσει ουσιαστικά να αλλάξει ο τρόπος μας σκέψης, γιατί η όλη διαδικασία που, και αυτά που ακούτε και βλέπετε καθημερινά, βλέπετε τι μεγάλη προπαγάνδα υπάρχει γύρω και τι μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό το κομμάτι της διατροφής. Με τα περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοράσεις, όλοι ασχολούνται. Το θέμα όμως είναι το να ασχοληθείς, ναι, τι λύσεις θα δώσεις και πώς θα μπορέσεις να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Και αυτό πολλές φορές λέω, ότι είναι καθαρά τρόπο σκέψης. Η βουλιμία. Αυτή η βουλιμία που θα επιλέξω το κουλούρι από την τυρόπιτα, το κέικ από την μπουγάτσα. Και προς Θεού, δεν λέμε ότι ναι, να το χρησιμοποιήσουμε και τα άλλο, αλλά με μέτρο να το χρησιμοποιήσουμε.
Και όχι σε καθημερινή βάση. Και όχι σε καθημερινή βάση. Για, όταν μιλάμε για παιδιά. Ακριβώς. Πέρα από αυτό είναι και θέμα γονιδίων. Δηλαδή από παχύσαρκους γονείς βγαίνουν και παχύσαρκα παιδιά. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό που λέω τις περισσότερες φορές είναι ότι ουσιαστικά είναι σαν να θέλουμε σε εισαγωγικά να καταδικάσουμε μια ψυχούλα. Το οποίο δεν μας θέσει σε τίποτα. Άρα δηλαδή οι γονείς οι οποίοι βλέπουν ότι είναι υπέρβαροι, ότι είναι παχύσαρκοι και θέλουν να μπουν στη διαδικασία της γονιμότητας και όλα αυτά, στη σύλληψη ενός παιδιού, από εκεί πέρα θα πρέπει να προσέξουν. Και υπάρχουν και μπράβο που υπάρχουν, αλλά είναι κυρίες, είναι μητέρες οι οποίες πλέον αισθάνονται πολύ πιο υπεύθυνες. Οπότε έρχονται και λένε: εξαιρεστικά, θα θέλω να μπούμε στα ιδανικά μας κιλά, με το ιδανικό ποσοστό λίπος, και μετά από εκεί και πέρα να μπορώ να έχω εγώ την υγεία μου για να τη μεταφέρω και στο ίδιο μου το παιδί. Διαφορετικά, η κίνδυνη και η επικίνδυνοτητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ένα παιδί που είναι παχύσαρκο, εάν δεν μπει σε κάποια διαδικασία ώστε να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και συνεχίσει από την παιδική του ηλικία να ζει έτσι, ποιες είναι οι επιπτώσεις? Αυτό είναι. Τα αποτελέσματα, δυστυχώς για εμάς, δεν είναι που θα φανούν σε ένα ή σε δύο χρόνια. Θα πάει στο στάδιο της προεφηβείας, θα πάει στο στάδιο της εφηβείας, της ενηλικίωσης και μετά ξαφνικά αυτό το παιδάκι. Γιατί εκτός από τα κοινωνικά και τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, γιατί. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω ότι ακούω και βλέπω συνέχεια πολλές φορές που μιλάμε για το ρατσισμό με βάση το χρώμα. Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής με βάση το χρώμα. Δυστυχώς ο Έλληνας έχει γίνει πολλές φορές, και κυρίως τα παιδιά έχουν γίνει σε εισαγωγικά ρατσιστές με βάση τους φίλους που θα επιλέξουν, με βάση το σωματότυπο, με τη σωματοδομή. Οπότε θα αρχίσει ξαφνικά στην ηλικία των 12-13 ετών να αρχίσει ουσιαστικά κάποιους να τους δέχονται στην παρέα και κάποιους να τους απορρίπτονται. Και τα ψυχολογικά εκείνα προβλήματα, πολλές φορές τα παιδιά, είτε μιλάμε για αγόρια είτε για χωρίσια, δεν τα μεταφέρουν στους γονείς τους, θα τα κρατάνε μέσα τους. Οπότε δυστυχώς, από εκεί και πέρα οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν ότι όταν τα παιδιά τους βρίσκονται σε τέτοια στάδια, μελλοντικά μέχρι την ενηλικίωσή τους, θα αρχίσουν ουσιαστικά να γίνουν τι, να μιλάμε πάλι για μεταβολικό σύνδρομο και να λέμε ότι θα έχουν κίνδυνο με την πίεση, με το ζαχαρόδι διαβήτη, με τη χοληστερίνη τους, με τα τριγλυκερίδια τους. Και όλα αυτά μαζί, τα τέσσερα συμπτώματα, μας οδηγούν στο μεταβολικό σύνδρομο. Κάποια στιγμή, με βάση το γονίδιο, θα δημιουργηθούν και τα λεγόμενα καρδιαγγειακά προβλήματα. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Μεγαλώνουμε ένα παιδί, θέλουμε να του δώσουμε όλες τις αξίες, παραμερίζουμε τον παράγοντα της υγείας, γιατί το θεωρούμε από τα τελευταία μέσα στο μυαλουδάκι μας. Και μετά από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Μεγαλώνουμε ένα νέο, μεγαλώνουμε μία νέα, η οποία ουσιαστικά τι? Με πολλά προβλήματα και ψυχικά. Και προβλήματα υγείας. Και τώρα αυτά και όλα αυτά γίνονται γιατί ουσιαστικά μας λείπει τις περισσότερες φορές η ενημέρωση και ο σωστός τρόπος σκέψης. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι η κοπή βασιλόπιτας των συνταξιούχων του. Η σημερινή μας εκδήλωση κόβουμε την καθιερωμένη αγιοβασιλάτικη πίτα που κάθε χρόνο την τιμούμε. Δεν πρέπει να σταματάμε τις παραδόσεις, όσο και η κρίση αν μας χτυπάει. Οι παραδόσεις είναι πιστές και πρέπει να τις πραγματοποιούμε. Πώς βλέπετε τον κόσμο, ήρθε? Ο κόσμος ήρθε, είμαι εγώ πρώτος καταενθουσιασμένος, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμος, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι δηλαδή ο κόσμος πάρα πολύ για σήμερα. Είστε συνταξιούχοι, τα προβλήματά σας, η σύνταξη μειώθηκε? Κοιτάξτε, τα προβλήματά μας δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Είναι η σύνταξη που μειώθηκε, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαψη που περιορίστηκε και αυξηθήκαν τα φάρμακα, οι γιατροί που μειωθήκανε. Όλα αυτά μας δημιουργούν, εμάς τουλάχιστον συνταξιούχους, κάποια προβλήματα. Κοιτάξτε, σαν παλέμαχοι που είμαστε κι εμείς, όντως μας πληγώνει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε στην αγορά, ότι που υπάρχει η μεγάλη κρίση της αγοράς, μαγαζιά που κλείνουν, δουλειά δεν υπάρχει, το ΑΕ δεν μπορούν να πληρώσουν, τους φόρους δεν μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Όπως σας είπα, σαν παλιοί επαγγελματίες, μας στενοχωρεί πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Καπαδόκων και Μικρασιατών Νομού Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος, έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα την Κυριακή το πρωί σε μια εκδήλωση όπου είχε ιδιαίτερη προσέλευση κόσμου αλλά και τοπικών. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εις τιμήν και μνήμην του Εναγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας και Καθηγητής του Ουρανοφάντουλος. Πρόεδρε, για άλλη μια χρονιά κόψατε την καθιερωμένη βασιλιά. Ναι, για άλλη μια χρονιά, δόξα τω Θεώ, κόψαμε σήμερα τη βασιλόπιτά μας. Όπως είδατε, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν, θα έλεγα, καθολική. Όπως θα είδατε και των επισήμων, και ξέρετε, λόγω των εκλογών ήταν και αρκετοί υποψήφοι.
Τους ευχαριστώ όλους από βάθος καρδιάς, τους εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και υπομονή αρκετή τις εποχές. Και αν θέλετε να καλέσετε και τον κόσμο που ενδιαφέρεται να έρθει στο σύλλογό σας που κάνετε μαθήματα χορού. Κοιτάξτε, μαθήματα χορού κάνουμε στο κεντρικό καπί της πόλης, στο πρώτο καπί, κάθε Παρασκευή στις 7.30 με 9.30 το απόγευμα προς βράδυ. Καλούμε όλους, Καπαδόκες και μη Καπαδόκες, έτσι, ιδιαίτερα φυσικά τους Καπαδόκες, αλλά δεν μας ενοχλεί ειλικρινά και να έρθουν και φίλοι Καπαδόκων. Είναι μεγάλη μας χαρά να έρθουν να πλησιώσουν το σύλλογο, να μάθουν τους χορούς μας και όχι μόνο τους χορούς μας. Όταν λέμε παραδοσιακούς χορούς, μαθαίνουμε από όλους τους χορούς, όχι μόνο Καπαδοκία. Σας ευχαριστώ και εσάς για την ευαισθησία που δείχνετε στο κομμάτι αυτό του πολιτισμού και είστε σε κάθε μας εκδήλωση στο πλευρό μας. Ας περάσουμε όμως και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ας δούμε τι έγινε στον αγώνα Πανθρακικός Ατρόμητος Αθηνών στα πλαίσια της αναβληθήσας 10ης αγωνιστικής της Super League. Άλλη μία εντός έδρας ισοπαλία με σκορ 1 του Πανθρακικού απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών στα πλαίσια της 10ης αναβληθήσας αγωνιστικής της Super League, με την οποία ολοκληρώθηκε τυπικά ο πρώτος γύρος. Η ομάδα του Πανθρακικού κατάφερε και προηγήθηκε σε ένα καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα της Κομωτινής με πέναλτι του Ιγκόρ, ενώ στην επανάληψη θα λέγαμε ότι πήρε τα ενία του αγώνα η ομάδα του Ατρομήτου, κατάφερε ισοφάριση το 58 μετά από διπλή προσπάθεια του Παπάζουλου, ενώ ήταν και άτυχη στο τέλος, μπορούσε να κλέψει και την νίκη, να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει το παιχνίδι. Έτσι τα μοιράστηκαν όλα οι δύο ομάδες. Η ομάδα του Πανθρακικού είναι πάλι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, έχει 14 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ατρομήτου είναι στην πρώτη οκτάδα. Η φάση και τα γκολ του αγώνα σε ένα παιχνίδι που διατίθεσε ο κ. Παπαπέτρου από το Σύνδεσμο Αθηνών. Στο 8 γύρισμα Κούρου, Τακουνάκη, Παπάζουλου, Μπλόκαρο, Αθανασιάδη. Στο 17 σου Τούμπιδε, μόλι άλλου. Στο 21 σέντρα του Ντιγκινή, παραλίγο αυτό γκολ από τον Κυβραχίδη. Στο 22 μόνο στο Παπάζουλου δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ και χάθηκε ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο 27 σέντρα Ρωμαίο, κεφαλιά, Ιγκόρ, μόλι άλλου. Στο 30 κόρε Τούμπιδε, άστοχη έξοδο Αθανασιάδη, σου του Γεωργίου πάνω στη γραμμή σου Ιγκόρ. Στο 40 κεφαλιά Παπάζουλου, άουτο από σέντρα του Γεωργίου. Στο 41 ανατροπή του Ιγκόρ από άτσαλο μαρκάρισμα του Κούρου. Στο 42 εκτελέστηκε το πέναντι από τον Ιγκόρ και έγινε το 1-0 για το Πανθρακικό. Ενώ στο 44 αποβλήθηκε ο Σαπίντο από το πάγκο του Ατρομήτου, ο προπονητής του. Στο 58, μετά από γύρισμα του Γεωργίου, κεφαλιά του Παπάζουλου προσωρινά από έκπροσω Αθανασιάδης και με δεύτερη προσπάθεια ο Παπάζουλου με νέα κεφαλιά σοφάρισε 1-1 για τον Ατρόμητο. Στο 62, φάουλ Ούμπιδες, έξοχη απόκρουση σε κόρνερ του Αθανασιάδη. Στο 84, σέντρα σου του Μπρίντο, δύσκολα σε κόρνερ ο Αθανασιάδης. Στο 88, σου του Παπάζουλου out και στο 93, σου του Καραμάνου έδιωξε πάνω στη γραμμή, έσωσε ο Ποτουρίδης. Οι συνθέσεις για τις δύο ομάδες, για το Πανθρακικό Αθανασιάδης, Μεχία, Μελίσης, Ρωμαίο, 82, Τζάνης, Χασομέρης, 72, Κάσες, Εμπόου, Ιγκόρ, Ντιγκινή, Τσουμάνης, Λαδάκης και Ποτουρίδης. Για τον Ατρόμητο, Γκορμπούνοφ, Κατσουράνης, Κούρος, Φιτανίδης, Γεωργιού, στο 61 Ναπολεόνι, Παπάζουλου, Μπάλα, στο 80 Καραμάνος, Κυβρακίδης, Δημούτσος, Ούμπιδες, Λαζαρίδης, στο 61 Μπρίτο. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Ατρομήτου, Ρικάρντο Ζαπίντο, και ο προπονητής του Πανθρακικού, Μάνουελ Ρόκα. The game we want to do. Παίξαμε εναντίον μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι απέναντι σε επαγγελματίας και ιδίως στο πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσαν χώρο και δεν μας άφησαν να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε. Όλη η στρατηγική μας για το πρώτο ημίχρονο δείχνει και το αποτέλεσμα. Είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε και μετά το πρώτο ημίχρονο συνέβη κάτι παράξενο. Θεωρούσα από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο διαιτητής ήταν καλός επαγγελματίας. Θεωρώ όμως ότι έχει κάνει δύο σημαντικά λάθη. Το λέω φυσικά με τον απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό του, αλλά είμαι απογοητευμένος. Ένα παιχνίδι, εντάξει, όλο είδατε, που από την αρχή άλλαξε το σύστημα ο κύριος Σαπίντο. Εμείς ετοιμάσαμε ένα παιχνίδι με άλλους παίκτες, αλλά ξαφνικά είχε Ναπολεόνι, Βρίτο, Τάτος στον πάγκο και εντάξει, αλλάξαμε μέσα στο πρώτο 20 λεπτό. Είχαμε λίγο μπέρδεμα με πώς πρέπει να το μετατοπίσουμε, επειδή βάλανε παίκτες να παίξουν από πίσω με Κατσουράνης Ξάρι και μας δημιούργησε κάποια προβλήματα, είχαν καλή κυκλοφορία. Βεβαίως αλλάξαμε εμείς και είδαμε ότι σιγά σιγά το παιχνίδι ήταν υπέρ για μας. Είχαμε ευκαιρίες
και συνέχεια πατήσαμε την περιοχή τον αντίπαλο. Μία από αυτές ήταν το γκολ που πέτυχε από πέναλτι, η Γκορ. Μετά βεβαίως είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, Ατρόμητος, όσον αφορά αν στον πάγκο έχεις τρεις παίκτες που είναι σούπερ βασικός, μετά σε βάζει σε μια μεγάλη δυσκολία. Πριν αυτό, από μισό λάθος που έχουμε εμείς το πληρώσουμε. Αυτό είναι αυτό που είναι κρίμα για τους παίκτες, επειδή δεν αξίζουν. Δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι για τους παίκτες, επειδή κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Είναι συνέχεια Τετάρτη Κυριακή με παίκτες δώσουν τη ψυχή για αυτή η ομάδα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, παίκτες δεν μπορούμε να τους πούμε τίποτα. Το αντίθετο. Αλλά αυτό, όταν κάνεις μισό λάθος, εμείς το πληρώσουμε. Βεβαίως, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε τυχερός. Όπως όλα τα προηγούμενα παιχνίδια εναντίον Βέρεια, Αστέρας Τρίπολη και Εργοτέλης. Σήμερα, εντάξει, μπορούσαμε στο τέλος να χάσουμε το παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Ήταν έτσι, σαν box. Γροφιές από ένα στον άλλον και τελικά ισοφαρίσαμε εναντίον μια ομάδα που είναι ψηλά και έχει μεγάλο ρόστερ. Είχαμε Αράβα, είχαμε Λίτσκας και Φραγκουλή, νομίζω. Έλβη. Θεώρησα ότι εμείς ήθελα να βάλουμε τους τρεις πόντους και με Ιγόρ, Τσάνης, Κάσες στην επίθεση, συν Μεχία, Διγινή, Λαδάκης, μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με αυτή η τριάδα ψηλά που ήταν Τσάνης, Ιγόρ, Κάσες. Αυτό για μας, ξέρετε ότι κάναμε πολλές ισοπαλίες που δεν αξίσουμε και σήμερα ήθελα οπωσδήποτε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Συνέχεια θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά σήμερα μέχρι το τέλος παίξαμε, παρόλα που ήταν ισοπαλία, παίξαμε με τρεις επιθετικούς, πολύ επιθετικός. Παρόλα που Ατρόμητος μας έκανε πολύ επικίνδυνες φάσεις. Στο τέλος, μόνο εντάξει, με Παπάσουλου, με Γιώμες και δεύτερη μπάλα. Ελπίσουμε να είναι Ρογέριο να είναι έτοιμο, να μας βοηθήσει. Ακόμα δεν έχει το δελτίο, δεν ξέρω τι έγινε. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Και μετά βεβαίως η ομάδα, ο γραφείο, ο πρόεδρος συνέχεια είναι σε αυτό το... Συνέχεια στείλουμε προτάσεις για παίκτες που βεβαίως οπωσδήποτε πρέπει να έρχονται γρήγορα για να μας βοηθήσει. Επειδή όπως βλέπεις έχουμε τα μικρά παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Thrakis. Μείνετε κοντά μας γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Εμμανουήλ Γαλανάκη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11.30. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο